Κυρίε και κύριοι, να έρθουμε στο συντονισμένο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση ρευστότητα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και την τόνο τη Ευρωπαϊκή Οικονομία, που ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάριο Ντράγκη. Λίγο νωρίτερα, η Ευρωτράπεζα έριχνε στο ιστορικό χαμηλό 0,15% από 0,25% το επιτόκιο τη, δίνοντα ελάφρυνση και σε όλου του Έλληνε δαλληλινολήπτε που έχουν δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, συνδεδεμένο με το Euribor και το βασικό επιτόκιο τη ΕΚΟΥΤΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ακόμη για πρώτη φορά τη θέσπιση αρνητικών επιτοκίων της τάξης του 0,10% για τις καταθέσεις που έχουν σε αυτήν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Κερδισμένοι θα είναι από τον επόμενο μήνα οι δανειολήπτε που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor Τριμήνου και το επιτόκιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καθώ ο Μάριο Τράγκη ανακοίνωσε πτώσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα του βασικού επιτοκίου του ευρώ. Διαμορφώθηκε στο 0,15% από το 0,25% που ήταν πριν, ενώ ταυτόχρονα κατέβασε για πρώτη φορά σε αρνητικό επίπεδο, στο μείον 0,10% το επιτόκιο με το οποίο καταθέτουν τα πιστοτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στόχο του Μάριο Τράγκη είναι οι τράπεζε να να διατηρούν λιγότερα χρήματα στη Φραγκφούρτη ώστε να τα διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία. If required, we will act Εάν χρειαστεί, θα δράσουμε γρήγορα με περαιτέρω χαλάρωση τη νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ομόφωνο στη χρήση αντισυμβατικών εργαλείων που διαθέτει, στην περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο ώστε να αντιμετωπιστεί περαιτέρω η παρατεταμένη περίοδο του χαμηλού πληθωρισμού. Ο Μάριο Ντράγκη ανακοίνωσε επίση μέτρα συνολικού ύψου 400 δι για τη βελτίωση τη ρευστότητα, προκειμένου να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και ο πληθωρισμός να επανέλθει κοντά στο 2%. Τη ικανοποίηση για τις κινήσεις Δράγκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ζωμισματικού Ταμείου. Μα ενθαρρύνει ότι ο πρόεδρο Ντράγκη κατέδειξε την προθυμία του να κάνει περισσότερα αν χρειαστεί. Πάντω, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ σε συνέντευξή του στο CNBC φάνηκε να ανησυχεί ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για τον αποπληθωρισμό κινδυνεύει να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Γι' αυτό και ζήτησε να υπάρξουν δράσει από όλε τι κυβερνήσει. Αυτά που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βοηθήσουν, είμαι σίγουρο, αλλά δεν φτάνουν. Οι κυβερνήσει και η συνεργασία του στο Eurogroup οφείλουν να στηρίξουν το έργο που πρέπει να κάνουν οι Υπουργοί Οικονομικών. Την ίδια στιγμή ο Βόλφκαν Σόιμπλε εμφανίστηκε σίγουρο ότι ο πληθωρισμό στην Ευρώπη δεν έχει φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Bundesbank και η Γερμανική Κυβέρνηση δεν βλέπουν σημάδια από πληθωρισμού. Τα χαμηλά επιτόκια είναι μόνο προσωρινή λύση. Ο Γερμανό Υπουργό δήλωσε απολύτω σίγουρο ότι τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τις... Τράπεζα στη σωστή κατεύθυνση. Να καλησπέρισω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, Πήρε το μήνυμα η Ευρώπη. Είναι μια στροφή αυτή στην στη πολιτική που ακολουθεί το μέχρι σήμερα. Η Ευρώπη το μήνυμα δεν το παίρνει εύκολα. Αλλά ο το... <laughs> Αυτό το έχουμε καταλάβει. <laughs> Αλλά ο Ντράγκη είναι ανεξάρτητος, δόξα τω Θεώ, και κατά καιρού αναλαμβάνει, χωρί τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων, να κάνει κάτι για την Ευρώπη. Το είχε κάνει το καλοκαίρι του 2012. Το ευχαριστούμε πολύ, διότι το βάρο του Ντράγκη τότε ήταν εξίσου μεγάλο με τον σχηματισμό τη κυβέρνηση σε εμά. Σώθηκε η Ευρωζώνη, από κοντά ακολουθήσαμε κι εμεί. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα επιχειρήσουν να ξανακάνουν το ίδιο πράγμα. Με αυτά τα μέτρα και με τα άλλα που θα ακολουθήσουν προφανώ τον επόμενο μήνα. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να θυμόμαστε στην Ευρώπη να υπάρχει ένα τόσο χαμηλό επιτόκιο. Και βεβαίω, πολύ σωστά οι συνάδελφοι είπαν ότι όσοι έχουν δάνεια στα χαστικά, mm -hmm θα τα δουν αυτοί νένουν, αλλά και για τις τράπεζές μας θα υπάρξει μια ευκαιρία φθηνότερη αναχρηματοδότηση των δανείων τους. Άρα, ως εδώ, τα όσα χρειάζονται να γίνουν έχουν γίνει. Το ερώτημα είναι... Είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Θα μπορέσει η οικονομία να απορροφήσει αυτή τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων. Αυτό είναι αμφίβολο, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα καθοριστικά, από την εμπιστοσύνη, από τι προοπτικέ. Και είναι... Μπάμπη, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τι οικονομίε του Νότου, αυτή είναι η στόχευση Όχι. τώρα αυτή τη χρηματοδότηση. Όχι, και σα παρακαλώ πολύ, να μην υιοθετεί αυτά που λέει ο κύριο Ζήν, α πούμε, στη Γερμανία, που είναι ο γνωστό αντιδραστικό. Αυτό είπε δηλαδή ότι αυτά όλα τα κάνει ο Ντράγκη για να βοηθήσει τον Νότο. Όχι. Όλε οι οικονομίε έχουν ανάγκη από μία βοήθεια. Ακόμη θα σου έλεγα και η γερμανική. Άρα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αναθερμανθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να ξαναμπεί μπροστά. Αυτό για παράδειγμα οι άνθρωποι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου του το λένε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Και είναι κάτι που πρέπει επιτέλου να βρεθεί κάποιο τρόπο να γίνει. Αλλά αυτό απαιτεί εμπιστοσύνη στο τι θα κάνει η ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να σου πω μόνο ότι εδώ α, α, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο ευρώ. Δεν υπάρχει. Πού αλλού θα βρίσκαμε εμεί τόσο φθηνό χρήμα. Το θέμα είναι όμω, θα μου πείτε και θα έχετε δει και όλοι, ότι παρά τα αυτά δεν νιώθουμε ότι στην ελληνική οικονομία μπαίνει χρήμα. Δεν θα μπει αν δεν αποκατασταθεί πλήρω η συνθήκη, η πρώτη και θα έλεγα σχεδόν μοναδική τη εμπιστοσύνη, χρήμα δεν θα μπει. Όμω τώρα ξέρουμε. Τι δηλαδή, δεν έχει αποκατασταθεί αυτό ακόμη. Όχι πρέπει Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί επαρκώς. η εμπιστοσύνη. Ε, πολλά. Θα σου έλεγα, για παράδειγμα, να μην αλλάζουμε του θεοχάριδε κάθε τόσο. Θα σου έλεγα επίση να μην πηγαίνουμε τρομερέ ιδέε σε συναντήσει στο Παρίσι, φέρνοντα αντιρρήσει σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και, εν πάση περιπτώσει, να μην διστάζουμε να το δημοσιοποιήσουμε αντί να το κρατάμε κλειστό. Όλα αυτά τα πράγματα βλάπτουν αυτό που λέμε εμπιστοσύνη, παρόλο ότι τα ελληνικά ομόλογα αντέδρασαν ευτυχώ πολύ καλά. Πίσω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Πού θα είναι το επίπεδο του ευρώ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε μέσα σε ένα δυνατό νόμισμα. Αλλά μήπω μερικέ φορέ το ευρώ το παρακάνει. Μήπω ένα τόσο ισχυρό ευρώ δεν βοηθάει κανέναν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι που πανηγύρισαν ένα φθηνότερο ευρώ, που όλοι περιμένουν ότι θα είναι το αποτέλεσμα Α, και αυτών των μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι πιο θαραλέ κινήσει ακόμη μπάμπη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπωσδήποτε. Χρειάζεται να βρει κάτι ακόμη ο Ντράγκη και η παρέα του. Ήταν ομόφωνη στην απόφασή του. Χρειάζεται να μπει λίγο πληθωρισμό στην οικονομία. Είναι παράξενο για κάποιον που έχει περάσει χρόνια να λέει προσοχή στον πληθωρισμό, αλλά αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι πρέπει... ακόμη πιο παράξενο ακούγεται αυτό στην κυρία Μέρκελ. Ε, σω όχι. Η κυρία Μέρκελ προτίμησε να σιωπήσει. Υπάρχει και μια ιδεολειψία στη Γερμανία γύρω συμφωνώ, από αυτό το Υπάρχει ένα φόβο και πρέπει να τον σεβόμαστε γιατί συνδυάζεται με καταστροφή τη ανθρωπότητα. Αλλά προτίμησε να σιωπήσει. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Μάλλον κάποια πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προ το καλύτερο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται επίση στο γεγονό ότι ο κ. Τσίπρα έβαλε υποψηφιότητα για τη γνωστή θέση στην Ευρώπη και ότι για πρώτη φορά ήταν καθαρό. Θα μείνουμε στην Ευρώπη. Μάλιστα, <laughs> να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη.